σπασμένες σιδεριές, κομμένα καλώδια, σπασμένο το ρολόι της ΔΕΗ. Αυτή την κατάσταση άφησαν πίσω τους βάνδαλοι που επιτέθηκαν στα γραφεία των Σωματείων Κοφών Νομού Ηρακλείου Κάντια και Αθλητικό Σύλλογο Κοφών Κρήτης Μίνωας. Την Τετάρτη έγινε ένας βανδαλισμός στο σωματείο. Ήρθαμε, είχαν καταστρέψει μας καταστρέψανε τα ρολά που είχαμε εδώ στην είσοδο του σωματείου. Από πίσω το ρολόι της ΔΕΗ, κόψανε κάποια καλώδια ρεύματος. Έγινε μεγάλη καταστροφή και δεν ξέρουμε καν ποιος μπορεί να το προκάλεσε αυτό. Τα μέλη των σωματείων απευθύνθηκαν στην αστυνομία, η οποία και έσπευσε στο σημείο. Ωστόσο, ελείψη μεταφραστή, η επικοινωνία ήταν αρκετά δύσκολη. Η αστυνομία ήρθε εδώ παρόλα αυτά, πήρε κάποιες, έκανε ένα έλεγχο στο χώρο, πήρε κάποιες φωτογραφίες. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διερμηνέας, η οποία διορίστηκε όμως αναπληρώτρια στην Καλαμάτα. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ουσία, δεν υπάρχει. Όπως μας εξήγησαν, την προηγούμενη Πέμπτη προσπάθησαν να εντοπίσουν κάποιους ακούοντες εθελοντές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επικοινωνία με την αστυνομία, αλλά αυτό δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό. Όπως καταγγέλουν τα μέλη των σωματείων, αυτό είναι το τρίτο περιστατικό βανδαλισμού που σημειώνεται εναντίον των γραφείων τους. Έχουμε στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Εδώ και πολλά χρόνια που στεγάζει το σωματείο, πάντα είχαμε προβλήματα. Είναι η τρίτη φορά που μας προκαλούν κάποιες καταστροφές. Κάποιοι άγνωστοι, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, έρχονται, μας έχουν κάνει αρκετές ζημιές. Αυτό που ζητούν από το Δήμο Ηρακλείου είναι να τους παραχωρήσει ένα νέο και μεγαλύτερο χώρο σε άλλη περιοχή, καθώς ο συγκεκριμένος, εκτός από απομακρυσμένος, είναι και μικρός για να χωρέσει τα συνολικά περίπου 450 μέλη που αριθμούν τα σωματεία Κάντια και Μίνωας. Γενικά με το σωματείο υπάρχει πρόβλημα ο χώρος που είναι, γιατί είναι πολύ μακριά από το κέντρο. Πολλοί ενήλικες κοφοί οι οποίοι δεν οδηγούν, δεν έχουν πρόσβαση, δεν μπορούν να έρθουν εδώ, δεν έχουν αυτοκίνητο. Η στάση του λεωφορείου είναι πολύ μακριά. Επίσης τη νύχτα εδώ είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα, είναι λίγο ερημική περιοχή και πολλοί φοβούνται και με τα πόδια ακόμα να έρθουν. Εγώ ήθελα να κάνω μια παράκληση προς το Δήμο Ηρακλείου, να στείλω ένα μήνυμα. Έχουμε μεγάλη ανάγκη, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, πέρα από τις καταστροφές αυτές που προκαλούν εδώ στο σωματείο, είναι και το θέμα στέγαση που είναι πολύ μακριά. Και παρακαλούμε, αν μπορούσε, είναι κάτι που χρόνια το ζητάμε αυτό, να βρισκόταν κάποια αίθουσα κάπου πιο κεντρικά, που να ήταν η πιο εύκολη η πρόσβαση και να μην εξαρτιέται κάποιος το αν θα έχει αυτοκίνητο για να πάει εκεί.